Και σήμερα λοιπόν στο πάνελ είμαστε τρεις γυναίκες και ένας άντρας. Γυναίκες που έχουμε ονοματεπώνυμο, έχουμε δημόσια θέση και βρισκόμαστε εδώ με αυτήν μας την ιδιότητα, η Όλγα ως υπουργός, εγώ ως πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, η Μαρίνα Γαλανού ως πρόεδρος του Συλλόγου Υποστήριξης Διεμφυλικών. Έχουμε όμως όλες και μία επαγγελματική ιδιότητα. Η Όλγα είναι γιατρός, εγώ είμαι φαρμακοποιός, η Μαρίνα είναι εκδότρια. Θα έλεγε κανείς, τι άλλο θέλουμε λοιπόν για να αποδείξουμε και να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιες, αλλά και εσείς, ότι είμαστε και αυτόνομες και χειραφετημένες και ότι πλέον σε τίποτα δεν υπερτερούν οι άνδρες από τις γυναίκες, αλλά και ότι τα θέματα ισότητας πλέον είναι ξεπερασμένα και είναι επίκαιρα. Διότι με μια γρήγορη σκέψη και σκεφτόμενοι όλα αυτά, θα λέγαμε ότι όλα τα παραπάνω που ανέφερα φυσικά και αποτελούν δείγματα ισότητας και χειραφέτησης των γυναικών στη σύγχρονη πραγματικότητα, κάτι που εν μέρη προφανώς και ισχύει. Θα λέγαμε λοιπόν ότι στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία η ισότητα προοδεύει μέρα με τη μέρα. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Θα ξεκινήσω κάνοντας μία αναφορά στο βιβλίο της πολύ καλής μας συντρόφισσας, της Μαρίας της Καραμεσίνη, που είναι και πρόεδρος του ΑΕΔ. Το βιβλίο λέγεται «Γυναίκες και λιτότητα», και στο οποίο γίνεται μία ενδιαφέρουσα ανάλυση που αφορά την ισότητα των φύλων στις καπιταλιστικές κοινωνίες. Ας δούμε τι λέει. Λέει ότι η σύγχρονη φεμινιστική ανάλυση αναγνωρίζει ότι η νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη συνδέεται πολύ στενά με την αύξηση των ανισοτήτων. Αυτό μπορεί κανείς να το δει και από το γεγονός ότι οι ισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων έχουν αυξηθεί, αλλά και το μισθολογικό χάσμα φύλου καλά κρατεί. Ακόμη, η προσέγγιση αυτή, η οποία νομίζω μας βρίσκει σύμφωνες και σύμφωνους σε μεγάλο βαθμό, λέει ότι στο νεοφιλελεύθερο αυτό πλαίσιο, τους μισθούς τους καθορίζουν οι κοινωνικές νόρμες, όπως ανέφερε και η Όλγα, και όχι αυτή καθ' αυτή η παραγωγικότητα. Τι αντανακλούν όμως οι νόρμες αυτές? Αντανακλούν κοινωνικές αξίες και προτιμήσεις ή αντανακλούν άνισες σχέσεις εξουσίας? Το φεμινιστικό κίνημα, αλλά και οι κοινωνικοί επιστήμονες που ασχολούνται με τα θέματα φύλου, παραδέχονται ότι οι κοινωνικές νόρμες είναι έμφυλες, διότι ευνοούν παραδοσιακούς ανδρικούς τομείς, οι οποίοι συνδέονται με τη διοίκηση και το χρήμα, σε αντίθεση με την κάποιες φορές έμισθη, αλλά κάποιες φορές άμισθη και όλας εργασία, που σχετίζεται με την κοινωνική αναπαραγωγή. Ακόμα και σήμερα, σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υπεραντιπροσωπεύονται στους 4 παραδοσιακούς γυναικείους κλάδους. Καθαριότητα, τροφοδοσία, φροντίδα, γραμματιακή υποστήριξη. Ενώ αντίστοιχα, οι ανδρικοί τομείς είναι η διοίκηση, το χρήμα, τα υλικά, οι μηχανές. Οι εργασίες αυτές σχετίζονται με διαφορετικές σφαίρες της ανθρώπινης δραστηριότητας φυσικά, με διαφορετικές οικονομικές ιδιότητες, αλλά και με διαφορετικά επίπεδα αμοιβής. Η νεοφιλελεύθερη αντίληψη, λοιπόν, λέει ότι τα οικονομικά και οι οικονομικές πολιτικές δημιουργούν πλούτο και είναι παραγωγικές, ενώ οι κοινωνικές πολιτικές, καθώς και οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η πρόνοια, είναι μη παραγωγικές. Αφορούν την αναδιανομή και όχι τη δημιουργία πλούτου, ή ακόμη αποτελούν και κόστος κάποιες φορές και ανακόπτουν την ανάπτυξη. Είναι όμως σωστό ή λάθος να μην αναγνωρίζονται οι αυξημένες δεξιότητες και η κοινωνική αξία αυτού του τύπου εργασίας? Σύμφωνα με τη Φρέιζερ, η εργασία φροντίδας προσφέρει εκείνους τους αξιακούς ορίζοντες που παράγουν τους κατάλληλα κοινωνικοποιημένους και καταρτισμένους ανθρώπους, οι οποίοι με τη σειρά τους
είναι αυτοί που αποτελούν την εργατική δύναμη, συνεισφέροντας έτσι στη συντήρηση των απαραίτητων εκείνων συνθήκων για την οικονομία και την κοινωνία της αγοράς. Αυτή η αναδιανεμητική λογική στην ουσία για την οικονομική ανάπτυξη, ότι δηλαδή η κοινωνική πολιτική μπορεί να είναι οικονομικά ιδιαίτερα παραγωγική, έχει ξεχαστεί στις μέρες μας και παραμένει στο περιθώριο. Ακόμη και στην Ελλάδα του σήμερα, των τριών τελευταίων ετών, που θα λέγαμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει αυτήν την αναδιανεμητική λογική και η οποία θέτει ως προτεραιότητα την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής, βλέπουμε ότι είναι τόσο δύσκολο να δράσει και τόσο περιορισμένη από το ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο, που πολύ δύσκολα μπορεί να κινηθεί πέρα από αυτήν την νεοφιλελεύθερη λογική που αναφέραμε. Περικοπές στην πρόνοια, την υγεία και την παιδεία, αυτό είναι που ζητάτε, και στροφή στις επενδύσεις κτλ. Έτσι λοιπόν και στην Ελλάδα, ενώ πριν την κρίση οι γυναίκες είχαν αυξήσει αισθητά τον βαθμό ένταξής τους στην αγορά εργασίας, πετυχαίνοντας μάλιστα και μεγαλύτερη συνέχεια στον εργασιακό τους βίο, αλλά και υψηλά ποσοστά πλήρους και σταθερής απασχόλησης και υπεραντιπροσώπευση όχι μόνο στις ευέλικτες ή άτυπες μορφές εργασίας, αλλά και στα επιστημονικά και στα τεχνολογικά επαγγέλματα, κατά τη διάρκεια της κρίσης το γυναικείο ποσοστό απασχόλησης κατέρευσε και έχει φτάσει να είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό, μαζί με τις δραστικές περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, καθώς και οι ριζικές μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς του κράτους πρόνοιας, είχαν σοβαρές τόσο άμεσες όσο και έμεσες έμφυλες συνέπειες. Για παράδειγμα, η αυστηροποίηση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους σύνταξης και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της, σε συνδυασμό με τα μεγάλα διαστήματα ανεργίας, ανασφάλιστης ή χαμηλόμισθης εργασίας των σημερινών γενεών της κρίσης, έχουν οδηγήσει σε πολύ χαμηλές συντάξεις, ακόμα και στην φτώχεια, τις πιο ευάλωτες ομάδες γυναικών. Όμως, θα ήμασταν άδικοι και άδικες αν δεν πούμε ότι και η ανδρική απασχόληση έχει πληγεί από την κρίση, και αυτό διότι οι ανδρικοί, σε εισαγωγικά κλάδοι, υπήρξαν πολύ πιο ευάλωτοι από ότι οι γυναικοί. Είναι γεγονός ότι η ψαλίδα μεταξύ γυναικείας και ανδρικής ανεργίας έχει κλείσει τα τελευταία χρόνια. Δεν έκλεισε όμως, γιατί αυξήθηκαν τα ποσοστά εργασίας των γυναικών, αλλά γιατί μειώθηκαν τα ποσοστά ανεργίας των ανδρών. Εργασίας. Όπως λοιπόν μπορούμε να φανταστούμε και νομίζω το ζούμε και καθημερινά, οι εξελίξεις αυτές έχουν επηρεάσει και τις έμφυλες σχέσεις και τους έμφυλους ρόλους, αλλά και τις έμφυλες ταυτότητες, για παράδειγμα του άνδρα κουβαλητή που έφερνε τα λεφτά στο σπίτι, καθώς επίσης έχουν και κοινωνικές αλλά και ψυχολογικές επιπτώσεις και στα δύο φύλλα. Από εκεί που η κατάθλιψη ήταν μία πάθηση καθαρά γυναικεία, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται πολύ υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και στους άνδρες, και αυτό οφείλεται κυρίως είτε γιατί χάνουν την δουλειά τους, είτε γιατί πλέον είναι υποχρεωμένοι να συντηρούνται από τις γυναίκες τους οι οποίες δουλεύουν. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αντέξουν. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα κοινωνικής έρευνας όλο αυτό, και ίσως θα μπορούσαμε στο επόμενο διάστημα να παράξουμε μια τέτοια έρευνα, διότι η κρίση είναι πολύ πρόσφατη και τα δεδομένα ακόμα δεν υπάρχουν. Αλλάζοντας θέμα, παραμένοντας όμως στις φεμινιστικές προκλήσεις της εποχής μας και στην κρίση που διανύει και το φεμινιστικό κίνημα, θα αναφερθώ σε ένα άλλο σημείο των καιρών,
το οποίο είναι αυτό του σεξισμού στον δημόσιο λόγο. Ζούμε στην εποχή της εικόνας και των social media. Τα έμφυλα και σεξιστικά στερεότυπα, λοιπόν, που αναπαράγονται καθημερινά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα social media, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αν θέλετε, διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές καθημερινά, με πολύ γρήγορους ρυθμούς και σε πολύ μεγάλο εύρος κλίμακας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν, γιατί δεν γίνεται πολύ συχνά, οι γυναίκες προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνήθως εμφανίζονται είτε ως σεξουαλικά αντικείμενα, είτε ως αντικείμενο ομορφιάς, είτε ως νοικοκυρές, θύματα βίας, φτώχειας, φυσικών καταστροφών, πολέμων κτλ. Ή απ' την άλλη, υπάρχουν κατηγορίες γυναικών, οι λεγόμενες αόρατες γυναίκες, οι οποίες απέχουν παντελώς. Μιλάμε για τις γυναίκες εκείνες που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, βιώνουν πολλαπλές διακρίσεις και βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, όπως είναι οι ηλικιωμένες, οι γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι ομοφυλόφιλες γυναίκες, οι τρανς και άλλες. Έχει λοιπόν μια σημασία να σας αναφέρω μερικά στοιχεία από μια πολύ πρόσφατη έρευνα που υλοποίησε το ΚΕΘΗ, ολοκληρώθηκε τώρα, μέσα στο 18, και εξέτασε τον τρόπο παρουσίασης των γυναικών στα πιο δημοφιλή έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, με έμφαση στους τομείς της πολιτικής και της κοινωνίας. Όλη η έρευνα συνοψίζεται στα εξής παρακάτω. Πριν σας πω όμως αυτό, θα ήθελα να σας διαβάσω κάποιους πολύ χαρακτηριστικούς τίτλους άρθρων που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. Ελπίζω να μην σας φανεί πάρα πολύ βαρύ ακούγοντάς τους όλους μαζεμένους. Αλλά είναι άρθρα τα οποία κυκλοφορούν καθημερινά στον έντυπο αλλά και στον δικτυακό τύπο. 56 ζευγάρια γόβες κάτω από τα έδρανα. Πολιτικότατος τίτλος. Κυβέρνηση με ψηλά τακούνια. Επίσης το ίδιο. Τα μωρά του Αλέξη παίρνουν τα ηνία της Κουμουνδούρου. Αντιμνημονιακό ταγιέρ και γκούτσι. Η θεωρία των δύο τζάκρων. Κόκκινη Μπέτη. Πρώτη κυρία χωρίς πράντα. Η Μισελ ζηλεύει παθολογικά τον Ομπάμα και μισεί την Όπρα. Όλα αυτά είναι τίτλοι, έτσι. Το δαντελένιο αποκαλυπτικό μπουστάκι της Όλγας Κεφαλογιάννη που έκανε τον Τούρκο συνομιλητή της να αληθορίζει και να τραβλίζει. Νομίζω ότι αν υπήρχε κατηγορία σεξιστικής αρθρογραφίας, μόνο εκεί θα έπρεπε να ανήκουν όλα αυτά τα άρθρα. Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία που σας είπα, μελετήθηκαν περίπου 1500 άρθρα. Από αυτά, μόνο ένα 8,5% αυτών αφορούν σε θέματα ισότητας φύλου, δηλαδή θέτουν με σοβαρό και επιστημονικό τρόπο τα θέματα ισότητας. Σε όλα τα υπόλοιπα, στα οποία εμφανίζονται γυναίκες, κυρίως δίνεται έμφαση σε προσωπικές πληροφορίες, πληροφορίες που αφορούν την προσωπική ζωή των γυναικών αυτών, εμφάνιση, ψυχολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, ηλικία και άλλα, που τις περισσότερες φορές είναι παντελώς άσχετα με το θέμα που πραγματεύεται το άρθρο. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι γυναίκες πολιτικοί προβάλλονται κυρίως από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μετεκλογικά, προεκλογικά απουσιάζουν. Αυτές οι οποίες προβάλλονται προεκλογικά είναι οι σύντροφοι και οι σύζυγοι ανδρών πολιτικών, προφανώς για να στηρίξουν το προφίλ του καλού οικογενειάρχη άνδρα πολιτικού. Φυσικά και στις δύο περιπτώσεις όταν αναφέρονται γυναίκες, αυτές απαξιώνονται τόσο οι πολιτικές τους θέσεις όσο και οι επαγγελματικές τους δεξιότητες και στη συντριπτική τους πλειοψηφία προσφωνούνται με το μικρό τους όνομα. Είναι η Ζωή, είναι η Μπέτη, είναι η Όλγα, είναι η Τασία, που ξέρουμε όλοι και όλες πολύ καλά ποιες είναι. Επειδή ξέρουμε λοιπόν και βλέπουμε ότι η γλώσσα αντανακλά την κοινωνία και τον τρόπο που αυτή σκέφτεται, μια γλώσσα που καθιστά τις γυναίκες αόρατες σίγουρα σηματοδοτεί μια κοινωνία στην οποία
Ξεκάθαρα οι γυναίκες παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Και θα λέγαμε ότι είναι οξύμορο ότι ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν περάσει από τη Βουλή κάποια πολύ προοδευτικά νομοθετήματα, όπως αυτό για το Σύμφωνο Συμβίωσης Ομόφυλων Ζευγαριών, αλλά και της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, και έρχεται το επόμενο διάστημα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την ουσιαστική ισότητα των φύλων, αλλά και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, πόσο πίσω παρόλα αυτά έχει μείνει ο έμφυλος λόγος μας. Πρόσφατο, πολύ πρόσφατο παράδειγμα που νομίζω ότι όλοι και όλες θα το πήρατε είδηση, ήταν αυτό το ανατριχιαστικό άρθρο του Καμπουράκη για την πρώην υπουργό, την Ράνια την Αντωνοπούλου. Οι αλλαγές παρόλα αυτά στη γλώσσα αποτελούν μια διαχρονική πραγματικότητα που μας αρέσει και είναι απαραίτητες για την αντανάκλαση αλλαγών που συντελούνται σε κοινωνικό επίπεδο. Ποιο από τα δύο προηγείται όμως, δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Προφανώς το ένα συμπαρασύρει το άλλο και έτσι πρέπει να γίνεται και έτσι γίνεται. Όλα τα στοιχεία που σας διάβασα για το σεξιστικό λόγο υπάρχουν, είναι στοιχεία από τον οδηγό που βρίσκεται προς έκδοση, ο οποίος απευθύνεται προς δημοσιογράφους, τον οποίον δημοσιεύει το ΚΕΘΗ και θα τον βρείτε σε λίγες μέρες στη σελίδα του. Ένας οδηγός για την αποφυγή του σεξιστικού λόγου στην δημόσια παρουσία τους, κατά τη δουλειά τους δηλαδή. Και παίρνω αφορμή και με αυτό θα κλείσω, για να ενημερώσω σήμερα εδώ όσες και όσους εργαζόμενους των μέσων μαζικής ενημέρωσης βρίσκονται μαζί μας, ότι το ΚΕΘΗ στο πλαίσιο του έργου αυτού στο οποίο υλοποιεί και τον οδηγό θα υλοποιήσει και 3 σεμινάρια στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη για την αποφυγή του σεξιστικού λόγου σε επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Το επόμενο διάστημα, 30 Μαρτίου είναι το πρώτο στην Αθήνα, θα γίνουν εδώ στο κτίριο της ΕΣΥΕΑ και θα τους παρότρινα να συμμετάσχουν όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ, γιατί όπως και αν το κάνουμε, οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί που εκπαιδεύουν σήμερα περισσότερο από τους δασκάλους στις μέρες μας, πολύ μεγαλύτερο κοινό από ό,τι οι δάσκαλοι, και γι' αυτό σωστό είναι να εκπαιδεύονται και οι ίδιοι. Σας ευχαριστώ.